Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Μια μεγάλη, ακόμα μεγαλύτερη καλημέρα σε όσους τους αρέσει να ακούν καλημέρα όταν ξυπνάνε. Γιατί μπορεί μερικοί να έχουν λίγη ώρα που ξύπνησαν, ή τέλος πάντων τώρα να κατάλαβαν ότι ξύπνησαν, γιατί κατέβηκε η τρίτη χουλιά καφέ. Το Analyst εδώ, Paris Press, είναι στις επάλξεις, πιστό στο ραντεβού του. Προσπαθεί να αφήσει πίσω του όλα όσα δεν αφορούσαν τι μπορεί να γίνει σε τέσσερις γραμμές αγωνιστικού χώρου. Αλλά να αποθεώσει το ποδόσφαιρο, γιατί είναι μια αστήρευτη πηγή συναισθημάτων και να το ευχαριστώ που υπάρχει στη ζωή μου. Και αυτό κομμάτι του ποδοσφαίρου είναι πάντως, έτσι, όλη αυτή η μαγεία, το συνέστημα που προσφέρει από τον αγωνιστικό χώρο που προέρχεται όλα αυτά. Αν δεν είχε συνέστημα, τι θα κάναμε. Έτσι. Οπότε, παρότι είμαστε το Repress, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε αυτό. Δεν θα μας απασχολούσαν. Και πάμε να δούμε λίγο τι μας απασχόλησε μέχρι την Κυριακή το απόγευμα. Μέχρι εκεί. Γιατί μετά. Όλοι έτσι τον όνειρό του. Ναι, γιατί μετά δεν. Δεν είναι απλά μεγάλη Δευτέρα, είναι πολύ μεγάλη Δευτέρα. Ναι. Και αν το δεις κιόλας ως Repress, ξεκινάει μια κουβέντα για το πώς μια ομάδα καλείται να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα. Από τη νέα χρονιά, εννοείς. Από τη νέα χρονιά, από το καλοκαίρι. Ναι, γιατί ουσιαστικά η χρονιά για τον ΠΑΟΚ ξεκινάει πολύ νωρίς με τη νέα του προσπάθεια από διαφορετικό δρόμο, αλλά νέα του προσπάθεια να φτάσει στους ομίλους του Champions League. Και πώς να χτίσει πάνω σε αυτή την επιτυχία στο αγωνιστικό κομμάτι, έτσι ώστε να συνεχίσει να διατηρείται στην κορυφή. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε μια παρένθεση από όλα όσα έχουν συμβεί από χθες το βράδυ με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη, αλλά γι' αυτό είμαστε. Για τα μη εύκολα. Έτσι, για όλες αυτές τις συζητήσεις ποδοσφαιρικές που πολλές φορές κάνουμε. Α, ο Λευκός Πύργος άδειος. Πότε άδειασε? Το διαθάρισαν κιόλας. Εντάξει, ταχτοποιήθηκα όλα. Κάποια στιγμή. Το Γρηγόρη Τρίδη νησταγμένο το βλέπω. Πώς, νησταγμένος. Ναι, νησταγμένος μπορεί να είναι. Όχι, ναι. Γιατί το νησταγμένος είναι κάποιος ο οποίος του λείπει λίγο ο ύπνος. Φτάνει από κάποια στιγμή και μετά, αν δεν κοιμηθείς καθόλου, δεν σου λείπει ύπνος. Απλά έρχεται το λεπτό που σβήνει ο διακόπτης που κατεβαίνει. Μια πραγματικά πάρα πολύ όμως ωραία φιέστα με πολύ πολύ όμορφη οργάνωση. Δηλαδή, ας αναλύσουμε λίγο, Τάσο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου θύμισε πώς βλέπουμε το Wanda Μετροπολιτάνο της Ατλέτικο, το γήπεδο, ναι, που μπαίνουν μέσα σαν να ξεκινάει ένα σόου ή κάτι τέτοιο. Εκεί με τα ρομποτικά, δηλαδή, ήταν πολύ ωραία οργάνωση. Μπράβο σε όποιον το κατάφερε αυτό. Μπράβο, πολύ ωραία. Το είπα από την αρχή ότι θα είναι δύσκολο να. να μείνουμε. Ναι, δύσκολα, γιατί επαναφερόμαστε. Κάνουμε ένα βίντεο ανάλυση τη φιέστα, γραφήματα, κινήσει. Για όποιον έχει δει και αν δεν έχει δει, μπορεί να ψάξει να βρει εικόνες. Το στήσιμο, το concept δηλαδή, είναι και σε οργανωτικό επίπεδο, αλλά και θεματικά αν το δει κανείς, και με αρκετά στοιχεία παρμένα και προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα, έχει να κάνει με την φιέστα που είχε κάνει η Real Madrid το 2014 για την κατάκτηση του 10ου Ευρωπαϊκού της Τροπαίου, με μία σκηνή στο κέντρο του γηπέδου, με έναν διάδρομο φωτεινό ο οποίος είχε φλόγες, με μια παρουσίαση του κάθε παίκτη ξεχωριστά και όποιος παίκτης ήθελε να βάλει στην φιέστα το δικό του κομμάτι, το δικό του τρόπο να βγει, όπως για παράδειγμα ο Πασχαλάκης. Για τα βίντεο που είχαν να κάνουν με την παρουσίαση στιγμών του παρελθόντος, και από εκεί πέρα ξεκινάει βέβαια το αυθόρμητο. Ο Πασχαλάκης έτοιμος να πετάξει ήταν. Πραγματικά. Δεν ώρες... πρέπει να έπεσε για το πούλμα να γυρίσει μου στο δοκοπύργο. Καταρχήν δεν κατέβηκε, δεν κάτσε καθόλου. Τίποτα. Μπράβο του, το αξίζανε. Πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ συντρότα. Στέκομαι, Αντώνη, σε αυτό που λέγαμε και εκτός, στη δήλωση του Πασχαλάκη ότι είμαστε τόσο συγκεντρωμένοι στο κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και το που πλέον φτάσαμε στο να κατακτήσουμε τίτλο και ακόμα και δεν μπορούμε τι έκανε, να το. Τώρα τι συμβαίνει. Υπάρχει δηλαδή στο πρόγραμμα ένα λάθος. Πρέπει να γίνει restart τον εγκέφαλο. Πολύ σημαντικό όμως, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαν να φτάσουν εκεί. Yeah. Το τόσο πολύ focus στο παιχνίδι με παιχνίδι που το λένε όλοι οι προπονητές. Και εμείς, επειδή βιαζόμαστε πολλές φορές να το προσπεράσουμε. Συνήθως αυτά που λέγονται εύκολα γίνονται δύσκολα. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αυτό το παιχνίδι με παιχνίδι
Και στο ποδόσφαιρο, ειδικά, αυτό έχει αποδειχθεί πολλές φορές. Ναι, για να καταλάβετε, αυτό το παιχνίδι με παιχνίδι, πολλές φορές όταν μας το κάνουν δήλωση οι παίχτες, δεν το σημειώνουμε. Ναι. Αυτονόητο λέμε, είναι τώρα τι να το βάλω στη δήλωση. Ναι. Κάτι που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να συμβεί. Να μην παρασυρθείς από συναισθήματα, να μην προτρέξει το μυαλό σου σε πιο σημαντικούς αγώνες από αυτόν, παράδειγμα, που έχεις την Κυριακή, γιατί την Τετάρτη παίζεις Ευρώπη και πρέπει να σε. Είναι πολύ δύσκολο, νομίζω, να μείνει συγκεντρωμένο παιχνίδι με παιχνίδι. Να, και φέρνει τα αποτελέσματα. Μόνο και μόνο η πρώτη σκέψη που υπάρχει, που είναι ότι μετά από μια νίκη μια ομάδα, ο φίλαθλος με το που βλέπει το πρόγραμμα, στα επόμενα 5 παιχνίδια βλέπει 5 νίκες. Με το που γίνεται μια ήττα, αυτομάτως τα υπόλοιπα παιχνίδια δυσκολεύουν. Ως διαμαγείας, χωρίς να κάνει τίποτα. Άμα χάσουμε και εκεί, και εκεί μπορεί να γίνει. Ναι. Ενώ με το που έρχεται μια νίκη, όλα αλλάζουν. Θα πάμε και εκεί, και εκεί, και εκεί. Όλα. Με μια νίκη εμφανίζονται 5 στα 5 μπροστά και με μια ήττα βλέπεις 2 βαθμούς και με δυσκολία. Είναι και σε πιο μεγάλη κλίμακα να το δούμε. Τώρα με τον Ζήλ του ΠΑΟΚ θα πάμε και ομίλους, θα φτάσουμε και στους 16 και επιτυχίες. Ναι, ναι. Και σε αντίθετη περίπτωση. Και τώρα και τι θα κάνουμε και του χρόνου και δύσκολα. Και... αυτό είναι έτσι, η συνοδροπία του φιλάθλου. Δεν αλλάζει. Αν εχθές από αυτά που είδαμε στα βίντεο που ετοίμασε η ΠΑΕ, μπορούμε να κρατήσουμε κάτι όσον αφορά το repress και το αγωνιστικό κομμάτι, είναι το τι γίνεται μέσα στα αποδυτήρια από προσωπικότητες παιχτών που εμείς δεν τις βλέπουμε έξω. Εμείς βλέπουμε το πώς αντιδρούν μέσα στο γήπεδο. Σε αυτό εδώ του Βαρέλα να κάνει φοβερή εντύπωση το πάθος του Βαρέλα και το ζήλος του. Να ξυπνήσει τους συμπαίχτες του μέσα στα ποτήρια. Λίγο πιο πριν να το βάλει, μιλάει ο Μαωρίτσιο και του βλέπει οι φλέβες του πετάγονται από το τέτοιο για το πάθος και το ότι δεν είμαστε καλοί. Το ΑΕΚ ήταν να το αλλάξουμε. Από το ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ΑΕΚ ήταν εκείνο το βίντεο και το του Βαρέλα ήταν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, νομίζω. Στην Τούμπα, στο ημίχρονο, λογικά. Να πω κάτι σε αυτό. Επειδή έχω υπάρξει ποδοσφαιριστής μέσα σε ποτήρια και καταλαβαίνω ότι όταν δεν σου βγαίνει κάτι, υπάρχει μέσα στο ποτήρια, πρέπει να υπάρχουν. Μία, δύο, τρεις προσωπικότητες, τρεις φωνές που εκείνη τη στιγμή θα σου επαναφέρει, θα σου κάνει ένα ριστάρι στον εγκέφαλο, να σου δώσει το κίνητρο να βγεις έξω, να διεκδικήσεις, να δεις καθαρά και να διεκδικήσεις αυτό που μπορείς. Αν τυχόν δεν το κάνεις αυτό, υπάρχει πρόβλημα. Και βλέπω ότι εγώ προσωπικά δεν την είχα το Βαρέλα τώρα για να έχει τόσο μεγάλο ρόλο στα αποδυτήρια και να μπορεί να επιδράει έτσι. Ναι. Να το επιστρέψω λίγο στο αγωνιστικό. Μα και μόνο αυτό που είπε ο Τάσο. Ναι, αγωνιστικό είναι αυτό. Ο Τάσο έφερε τρία ονόματα. Που μπορεί να μην είναι κανείς το καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ. Στην προσπάθεια την αγωνιστική. Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Βαρέλα. Ακόμα εκεί βρίσκεται. Ο Μαουρίσιο είναι. Δεν θα είναι το καλοκαίρι αγωνιστικά έτοιμο. Μάλιστα δεν θα είναι αγωνιστικά έτοιμο. Ο Βιρίνη δεν θα είναι αγωνιστικά έτοιμο ίσως και μέχρι το τέλος του 2019. Και δεν μιλάμε για ένα παίκτη, μιλάμε για τρεις. Και μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν τα βρίσκεις εύκολα. Καλό μέσο μπορεί να βρεις. Καλό αριστερά μπορεί να βρεις, μπορεί να έχεις κιόλας. Και να βουλευτεί και να ανέβει επίπεδο ο Γιαννούλης στην πρώτη του γεμάτη χρονιά στον ΠΑΟΚ. Γιατί ακόμα είναι 5,5 χρόνια παίκτης του ΠΑΟΚ και έχει παίξει μόνο αυτή την μισή σεζόν όσα παιχνίδια έπαιξε. Πρέπει να τον μάθουν, να τον μάθει η Βιμπέλα. Θέλει πολύ υπομονή. Το παιδί έχει πολύ, πολύ καλά χαρακτηριστικά. Θέλει πολύ υπομονή. Μην πάμε να το συγκρίνουμε με τον Βιερίνα. Είναι λάθος, αδικούμε το παιδί. Μα αριστερό μπακ μπορεί να βρει μια ομάδα. Η οποιαδήποτε ομάδα. Πόσο δε μάλλον αν έχει λεφτά. Μέσο μπορεί να βρει. Ηγέτη δεν βρίσκεις κάθε μέρα. Έτσι. Αυτό είναι πάρα. Ηγέτη που είναι έρθει και να καταλαβαίνει πού είναι. Σε ποια ομάδα είναι. Σε ποιους παίκτες μιλάει. Σε ποιο σύλλογο βρίσκεται. Πόσο σημαντικό είναι για αυτό το σύλλογο αυτά που. Πάει να κάνει, που πάει να κατακτήσει. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και ο Μαουρίσιο με τον Βιερίνια βρίσκονται 2 χρόνια. Έχουν ζήσει την περσινή σεζόν. Ο Βαρέλα έχει κλείσει 3 χρόνια. Έχει ζήσει και το πρώτο από τα 3 σερί χρόνια στα οποία έχει πάρει ο ΠΑΟΚ τρόπαιο. Έχει 3 τίτλους και πάνε για το τέρτο. Ο Βαρέλα, ο Μάτος, έτσι. Δεν ξέρω αν ακούσατε αυτό που είπε χθες ο Πέλκα στο Λιμιό. Ήταν ζωντανά μαζί στην τηλεόραση και του λέει. Είμαι από τα 13 στο σύλλογο και περίμενα 12 χρόνια να πάρω πρωτάθλημα. Και εσύ είσαι 2 χρόνια και έχει πάρει 2 τίτλους. Λέει ο Πέλκα στο Λιμιό. Σωστό. Επίσης, κάτι άλλο που ήθελα να τονίσω πριν που λέγαμε για τη σοβαρότητα και τη συγκέντρωση που απαιτείται. Χθες σε μια στιγμή στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, όταν ζητάει ο Πασχαλάκης να εκτελέσει το πέναλτι και φωνάζει όλο το γήπεδο το όνομά του και του κάνει μια κίνηση ο Λουτσέσκου με τα χέρια,
τράβα πίσω, σε παρακαλώ. Δηλαδή, χαλαρότητα καμία. Σοβαρότητα. Και αυτό τον δικαιώνει, έτσι. Φυσικά. Συγγνώμη, θα ήταν η γελιοποίηση του αθλήματος να συνέβαινε αυτό. Η χειρονομία του. Αν τα βαρούσε ο Πασχαλάκης κάθε φορά, όπως τα βαρούσε παράδειγμα ο Σιλαβέρτ, θα σου έλεγα, οκ, ας τα χτυπάει. Αλλά τώρα να το ξεφτυλίσουμε. Μέσα σε όλο αυτό το πανηγυρικό κλίμα με το σκορ 2-0, θα μπορούσε κάποιο άλλο να το δεχτεί. Ο Λουτσέσκου, όχι. Σοβαρότητα. Η αντίδρασή του ήταν πολύ πιο έντονη στο πρώτο. Ναι, 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 σωστά. Έχει δίκιο, Αντώνη. Στο πρώτο πέναλτι πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει κανένα ρουμάνικο εκεί. Σίγουρα. Στάνταρ. Σίγουρα. Ναι, ναι. Στάνταρ. Ζήτησε και συγγνώμη μετά από αλλά έχει σηκώσει το χέρι και λέει. Οκ, εντάξει, coach, έλα, εντάξει. Σταματάω. Εγώ φταίω. Χρονικά το δεύτερο, αν ήταν στο 80, μπορεί και να. Το αποκλείω. Είναι πολύ σοβαρό σε αυτό που λέει για να το διακομωδήσει. Δεν είναι. Balance. Φυσικά. Μα μετά σε παίρνει κάτω. Πιστεύω ότι αυτό θα σου βγει κάπου. Δηλαδή, όταν πας να διακομωδήσεις το άθλημα, ενώ παίρνεις το πρωτάθλημα, είσαι τόσο καιρό σοβαρός και κάνεις αυτό, αργότερα θα το πληρώσεις. Και πόσο μάλλον ο ΠΑΟΚ, μια ομάδα που νομίζω ότι πραγματικά πληρώνει οτιδήποτε έτσι, ας το πούμε, ατασταλία συμβαίνει. Και το παραμικρό, όντως. Είναι γεγονός αυτό. Θα ξαμείνουμε στη Φιέστα. Ναι. Θα πούμε λίγο. Ναι. Είχε και άλλα παιχνίδια χθες, η αγωνιστική. Τότε να με. City, τότε να με ήταν. Θα πάμε και στα διεθνή σε λίγο να ασχοληθούμε. Είχε εκεί πρωταθλήτες, είχε Γιούβε, Παρί, το σήκωσαν τα ξαναμενόμενα. Στη Γερμανία συνεχίζει τη μάχη. Στη Γερμανία είναι, γιατί πάνω κάτω στην Αγγλία νομίζω ότι έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Το παιχνίδι της Μεγάλης Τετάρτης. Ναι, εκεί περιμένουμε πλέον να κρυθεί ότι τους έδωσε το ένα δύσκολο η City, το πήρε, τώρα... Μια και πήγαμε στο εξωτερικό, αφήσαμε λίγο τη Φιέστα πίσω, να μετά τις 3 θα την ξανασυζητήσετε. έτσι θα μην. Το City Tottenham, η Tottenham, χάνει 90 λεπτά. 90 αγωνιστικά λεπτά. Έχει δεχτεί το γκολ στο 5, το μάτς λίγη στο 95. Δεν αντιδράει καθόλου. Και χάνει 90 λεπτά. Το μάτς το είδα. Έχω άποψη. Αν ο Σον ήταν σε λίγο καλή μέρα και όχι σε τραγική μέρα όπως ήταν, η City θα ήταν πραγματικά στο 20 θα είχε γίνει το 1-1 ή το 1-2. Είχε δύο πάρα πολύ εύκολα για τον Σον και για αυτό που μας έχει δείξει τετατέτ που θα μπορούσε και τα δύο να τα κάνει γκολ. Μα γι' αυτό ακριβώς το λέω. Γιατί χθες, στο παιχνίδι η City φαινότανε ότι αν την κάνεις φού θα πέσει. Ναι. Ναι, η πίεση ήταν έβγαζε περισσότερο... ένα πολύ μεγάλο άγχος. Ναι, που σωστά. Οι περισσότεροι μεταξύ σοβαρού και αστείου την επόμενη μέρα του City Tottenham για το Champions League σκεφτήκαμε, βάζω και εμένα γιατί πιστεύω ότι είναι αρκετοί, αυτό στο πρωτάθλημα τώρα το City Tottenham 4-0 και βάλε. Τα λέγαμε και εδώ, ναι, και όλοι ναι. Το πιστεύαμε. Ναι. Πολλά με λίγα. Ναι. Όλοι το πιστεύαμε, μέχρι και η Tottenham μπορεί να το πίστεψε. Μάλλον, και να έπαιξε με αυτό και απέναντί της είχε μια ομάδα η οποία κατάφερε να κάνει τον γκολ στο 5 και μετά αντί να πει, ξέρετε παιδιά, άντε πάμε. Είχε ένα τρέμουλο, γι' αυτό σου λέω ότι ήταν στιγμές στο παιχνίδι που ένιωθες ότι εάν κάνει το 1-1 θα καταρρεύσουν, ναι. Θα τελειώσει. Και νομίζω είναι από τις πολύ λίγες φορές που βλέπω ομάδα του Γκαρδιόλα από το 75-80 να παίζει άμυνα, μόνο άμυνα. Δηλαδή, γεμίσματα συνεχώς από τους παίχτες της Tottenham στην περιοχή και μία αίσθηση ότι άμα γίνει το λάθος, το φάγαμε. Δηλαδή, σου έβγαζε μία ανασφάλεια. Ομάδα του Καρτιόλα που να μην κρατήσει μπάλα, δεν. Ναι, μία ανασφάλεια πολύ, πολύ μεγάλη. Αλλά νομίζω ότι αφού κέρδισε αυτό το παιχνίδι, τώρα γίνεται και σε αυτούς ένα restart και ξεκινάει. Δηλαδή, από εδώ και μπορεί να κάνει και το απόλυτο. Και με την εικόνα της United. Θα ψάξει η United μια αντίδραση όμως. Αυτό σου λειτουργήσει δηλαδή και. Μπορώ να σου πω τι λέει ο πατέρα μου για την αντίδραση του ανθρώπου που έχει αποδημήσει και προσπαθεί να αριστεί, αλλά είμαι εκείνο. Δεν το λέω. Στο Old Trafford παίζουν έτσι. Ναι. Ωραίο παιχνίδι για παραγωγή. Τη Μεγάλη Τετάρτη έχει δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Ποιο? Ένα είναι αυτό και το ένα είναι ο τελικό του Μίλαν Λάτσιο. Και θα το κάνουμε. Είναι τελικό κυπέλου, Ναι. Και θα το κάνουμε και ανάλυση. Μου είχε διαφύγει. Εντελώς. Μίλαν Λάτσιο. Ναι, φέτος, μετά από χρόνια η Γιούβε δεν είναι στο τελικό και. Το είχα ξεχάσει αυτό το θεσμό ότι παίζουν. Μίλαν Λάτσιο, Πολύ ωραίο παιχνίδι. Παίξαν και πρόσφατα. Παίξαν, αλλά η Λάτσιο είναι τόσο. Δηλαδή, τη είπε η Μίλαν 3-4 φορές. Εντάξει, πάρα το εισιτήριο για το Σαμπρινγκ, δεν το θέλω.
Και είπε, εκείνη δεν το θέλω. Μα όχι εγώ. Όχι, πάρ' το σύ, όχι, μα πάρ' το σύ, όχι, μα πάρ' το σύ, όχι, μα... Προχθές πάλι ούτε η Ρώμα, έφερε χ, οπότε μένως η Μίλαν πάλι είναι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας και θα βγει Champions League. Και έχουν φυσικά πέντε αγωνιστικές ακόμα, αλλά το πρόγραμμα της Μίλαν είναι πιο βατοσύ. Η τετράδα έχει η Juventus, Νάπολη, Ίντερ, και Μίλαν, παλεύουν μετά. Και η Μίλαν είναι σε ένα βαθμό πάνω από την πέμπτη Ρώμα. Η Ρώμα είναι πέμπτη. Και ναι, έκτη είναι το Τωρινό. Πο... το Ρινό. Πότε πήγε ρε παιδιά. Η Αταλάντα. Αταλάντα. Και έβδομη το Ρινό. Και η Ρώμα, όλοι, πότε... όλοι αυτοί είναι στο ένα βαθμό. Πότε δηλαδή, πήγε πέμπτη Ρώμα. Με τον έβδομο είναι ένα βαθμό. Πότε πήγε πέμπτη Ρώμα. Πώς το κατάφερε. Από Αγγέλα σε Αγγέλα είναι. Το τελευταίο δίμηνο. Το τελευταίο δίμηνο είναι. Από ό,τι αποκλείστηκε από το Champions League, από την Πόρτο. Την πήρε Βάρνα. Σαν, ναι, με το Ρανιέρι έχει δύο νίκες. Σε πέντε αγώνες. Δύο νίκες, δύο χ, μία ήττα. Πέμπτη Ρώμα. Έχω χάσει επαφή με το Ιταλικό. Και ειδικά με τη βαθμολογία. Και τώρα μου έκανε εντύπωση. Γιατί λέω κάτσε. Λέει ότι η Μίλαν θα. Αυτό είναι και ο λόγος που μάλλον θα, θα κρατήσουν τον Γκατούζο στη Μίλαν. Αν, αν καταφέρει και του βγάλει στην Ευρώπη. Άντε να επιστρέψουμε. Του θέλουμε. Και φυσικά μα θέλετε. Τον Γκατούζο. Τους Ιταλούς πολυνίκης του θεσμού του Champions League. Ναι, 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 δεν θα διαφωνήσω. Αυτό έχει δίκιο. Στα άλλα τι είχαμε. Γερμανία γίνεται χαμός. Συνεχίζουν κατά πόδας. Και τώρα έχει η Dortmund της Schalke νομίζω παίζει. Αυτό είναι. Δηλαδή. Πότε είναι. Νομίζω παίζουν. Το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάσχα είχαν τώρα αυτοί, αλλά παίζαν κανονικά ούτως ή άλλως πάλι. Αυτοί παίζουν κανονικά και αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται που είναι για εμάς το Πάσχα. Οπότε έχει όλη τη εβδομάδα πάλι και το Σαββατοκύριακο. Και είναι στο συν 2 η Μπάγερ. Συν 1. Συν 1 είναι, ναι. Και στην ισοβαθμία. Και έχει ισοβαθμία. Είναι συν 2 στην ουσία γιατί είναι στην ισοβαθμία. Ναι, αλλά δεν τη κάνει. Έχει και πιο εύκολο πρόγραμμα η Μπάγερ. Μπάγερ όμως που ζωρίσκει, το έβλεπα προχθές με τη Βέρντερ. Στο 75 άνοιξε το σκορ. Εντάξει, μονότρεμα το παιχνίδι, αλλά δεν έμπαινε με τίποτα. Έλεγε ότι θα λήξει 0-0 έτσι όπως πάει. Αλλά το βρήκε τελικά. Ο Ζούλε το βάλε. Με σουτ που κόντρα έξω από την περιοχή. Εκεί είναι μεγάλο ερωτηματικό αν ο Κόβατς θα παραμείνει. Δεν ξέρω μετά από τέτοια χρονιά. Αν τον κρατήσουν. Αν τον πιστέψουν και τον στηρίξουν και τον κρατήσουν. Και τα εργαλεία που έχει φέτος για να παίξει δεν ήταν αυτά που είχε η Μπάγερν τα προηγούμενα χρόνια. Η κουβέντα είναι αυτή που λέει ο Γιώργος. Το αν θα τον στηρίξουν. Δηλαδή θα πούν, ξέρεις τι, έχεις ένα μερίδιο ευθύνης για την πορεία της ομάδας, αλλά επειδή έδειξες ότι μπορείς να κάνεις πράγματα και δεν σου βγήκαν με το υλικό που έχεις, δεν είναι εύκολο να πεις, ξέρεις τι, παίρνω στο υλικό θέλεις. Έτσι. Να πεις ένα προπονητή, γιατί αν το πεις αυτό. Σημαίνει ότι όχι μόνο δίνεις λεφτά για το συμβόλαιο του, δίνεις λεφτά για να κάνεις το project που αυτός θέλει. Και δεν μπορείς να το πεις, ξέρεις τι, ναι, επενδύουμε λεφτά, μένεις, κάνουμε, αλλά σε δύο μήνες να δούμε κάτι να είσαι πρώτος. Και είναι ο Κόβατς, δεν είναι ένα όνομα βαρύ για να, ας πούμε, είχε ακουστεί ένα διάστημα και ακόμη και ο Μουρίνιο για να πάει στην Μπάγερν. Αν πάρεις το Μουρίνιο, άσχετο αν αρέσει ή όχι ο Μουρίνιο, σε εμάς ή γενικότερα. Είναι ο Μουρίνιο. Μπορείς να το εμπιστευτείς σε ένα project και να το πεις πάρ' το και εσύ όπως θες. Εμείς περιμένουμε όμως αποτέλεσμα. Τι μου κολλάει. Στον Κόβατς. Ναι, και εμένα δεν μου κολλάει. Γιατί η Μπάγερ είναι μια φύση επιθετική ομάδα. Πάντα έτσι. Στη Γερμανία δεν μου κολλάει. Δηλαδή. Η Γερμανία και η Μουρίνιο δεν το έχω στο μυαλό μου. Μόνο αν τυχόν πάει πάλι στην Ίντερ πιστεύω και ιταλικό πρωτάθλημα το ταιριάζει. Αλήθεια. Όπως στο DNA του γενικά οι Ιταλοί έχουν το πιο αμυντικογενές παιχνίδι. Οπότε θα είναι και αυτός πιο ήσυχος. Γιατί σαν να φαίνεται το ποδόσφαιρο να έχει ξεπεράσει λίγο αυτή την οτροπία του. Έτσι. Κλείνω χώρους πολύ, αφήνω την μπάλα στον αντίπαλο. Εντάξει. Φύγαμε το τίκι τάκα, φύγαμε και από αυτό. Πάμε πλέον στο στυλ του Άγιαξ, νομίζω. Αυτό το γρήγορο transition. Το είδαμε και στο Μουντιάλ, έτσι. Το είδαμε και στο Μουντιάλ. Πολύ ξεκάθαρα αυτό και μετά από τις μεγάλες οργανώσεις πάντα εφαρμόζεται. Εντάξει, ο κάθε προπονητής αυτός που αντιστέκεται σε αυτό το παιχνίδι είναι ο Γκουαρδιόλα που παίζει συγκεκριμένα το παιχνίδι του. Με πολύ πολύ κατοχή της μπάλας, με πολλούς παίχτες, με συνέχεια τρίγωνα είτε στα πλάγια της επίθεσης, είτε στο κέντρο, είτε στην άλλη μεριά. Το οποίο μπορεί κάποιος να το διαβάσει ότι ο Γκουαρδιόλα δεν αλλάζει μυαλό, αλλά για σκέψω ότι ένας προπονητής τη στιγμή που διαλέγει μια τακτική να την υπερασπιστεί στο πέρασμα των χρόνων, στο οποίο συμβαίνουν αλλαγές όσον αφορά την προσέγγιση των παιχνιδιών. Καλείται αυτός ο τρόπος να γίνει αποτελεσματικός απέναντι σε διαφορετικά είδη ποδοσφαίρων, μπορώ να το πω έτσι. Ωστόσο, έχεις δίκιο σε αυτό. Ωστόσο, εκεί δείχνει και το πόσο έξυπνος είναι ο Γκουαρδιόλα και τι ικανότητα έχει σαν προπονητής.
εφαρμόζει πράγματα που, με βάση το κλίμα της εποχής. Δηλαδή, παλιότερα, να θυμάστε την Βαρσελόνα, δεν χτυπούσε ποτέ σε αντεπιθέσεις, σε επιθετική μετάβαση. Συνέχεια πήγαινε σε επίθεση και σταματούσε και έλεγε: περιμένω τους συμπαίκτες μου να παίξω το παιχνίδι μου, να γυρίσω γύρω-γύρω την μπάλα και όταν, να δημιουργήσω τον χώρο και να μπω. Τώρα βλέπουμε ότι η City πολλές φορές πηγαίνει σε μετάβαση επιθετική άμεσα. Πάει με κατά μέτωπο σε ατομικές ενέργειες. Δείχνει την ικανότητά του που έχει εμφυσίσει, έχει βάλει τη μετάβαση αυτή μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Θα δούμε μετά και λίγο τα δικά μας εδώ. Για γιατί να επιστρέψουμε και στα δικά μας πριν παραδώσουμε σκητάλη στην προετοιμασία για την αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Νούπουσο Βόλο. Εκεί που βρίσκονται, ο Όφη πιστεύει πάρα πολύ. Εγώ νομίζω και επειδή ο Μανόλο πάνε όπως όλα δείχνουν, θα παίξει μπαράζ, νομίζω ότι θα κερδίσει και θα μείνει κατηγορία και το αξίζει να μείνει κατηγορία γιατί ο δεύτερος γύρος που κάνει είναι πραγματικά ναι, όντως. Πάρα πάρα πολύ καλός. Κέρδισε και τους δύο τους μεγάλους, έχει κερδίσει φέτος Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Είχε μια καλή χρονιά ο Όφη στο δεύτερο μισό κυρίως. Καλή χρονιά. Για να σωθεί, έτσι. Έτσι, για να σωθεί. Έδειξε ψυχή, έδειξε το πιστεύει, ναι. Το θέλει. Και νομίζω ότι με τον προγραμματισμό που φαίνεται να γίνεται εκεί με τους Σαμαρά, πατέρα γιο. Ναι. Έχει να δώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο πράγματα. Έχει να δώσει. Μακάρι δηλαδή όλα τα project να είχαν μια συγκεκριμένη νοοτροπία και φιλοσοφία. Ποδοσφαιρική, όπως έχει ο Όφη. Ναι. Ο Αστέρας είναι τώρα. Εντάξει, θα κερδίσει λογικά τον Πανιόνι στην έρα του. Αν και ποτέ μιλάς ποτέ. Μετά και γιατί εκείνη την σοπαλία τη λευκή με το Λεβαδιακό που είχε φέρει σε εμάς που μπορεί να μην τον είχε φέρει εδώ τώρα να καίγεται, αν είχε πάρει και τους 3 βαθμούς. Αλλά εντάξει, η λογική λέει έχει Αστέρας Πανιόνιος, Ατρόμητο Όφη και. Πας για να πάω, ναι. Εντάξει, ο Πανιόνιος έχει δείξει το μεταξύ ότι έπαιξε με το Λεβαδιακό. Και εγώ όταν ο Λεβαδιακός τον κέρδισε. Παίζει με τα Γιάννα. Και εγώ όταν τα Γιάννα τους κέρδισε. Τώρα παίζει με την Τρίπολη. Και έγινε η Τρίπολη. Δεν ξέρω δηλαδή. Με το Πανιόνιος ναι, δείχνει ότι κατεβαίνει τα παιχνίδια και τα παίζει. Ναι. Τον τιμάει αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα το εξής. Πας για να πάω. Ο Πας μόνο νίκη για να έχει ελπίδες να σωθεί. Ο Πάουκ έφτασε 29 μάτς αίτητος. Παίζει μια επίθεση που θα είναι η καλύτερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί και το ΑΕΤ του Παναθηναϊκού ήταν με 24 νίκες και 6 ισοπαλίες. Οπότε, αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ είτε με ισοπαλία είτε με νίκη, θα έχει καλύτερη επίθεση από εκείνο το ρεκόρ. Θα είναι το ιστορικότερο, το πιο μεγάλο ρεκόρ, η καλύτερη επίθεση στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άρα, δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο κίνητρο στους ποδοσφαιριστές να ξεχάσουν τα πανηγύρια τα χθεσινά και να μπουν να παίξουν σοβαρά για να γράψουν ιστορία. Γιατί δεν είναι απλό και νομίζω ότι αυτό το πράγμα πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, έγινε πριν 50 χρόνια. Ίσως συμβεί πάλι σε 50 χρόνια. Το να πάρει αίτητο στο πρωτάθλημα. Πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια. Έτσι είναι. Και βέβαια είναι και ισχυρό το κίνητρο της επιβίωσης για τον Μπάς. Αλλά δεν ξέρω αν πάω και είναι αυτός που πρέπει, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Και με στα Γιάννη. Ίσως άμα είναι και στο ημίχρονο κερδίζει ο Όφη, ίσως αποθαρρυνθούν και τελειώσει και εκείνο. Γιατί αν με νίκη ο Όφη, τα πράγματα τελειώνουν. Ναι. Δεν είναι στο χέρι του καν δηλαδή. Ναι, σωστό γι' αυτό. Έχει ωραίο ενδιαφέρον η τελευταία αγωνιστική. Εντάξει, αν και όλα τα μάτια είναι ίδια ώρα. Έχει πράγματα. Και ανεβαίνει τώρα, Γιώργο, ο Ολυμπιακός Βόλου. Όχι Ολυμπιακός Βόλου. Ο Βόλος. Η νέα ομάδα του Βόλου. Νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου. Αυτός που παίζει τώρα με τον Ηρακλή στις 3. Όχι, καινούργια ομάδα είναι. Αχα. Δεν έχει να κάνει ούτε με Ολυμπιακό Βόλου ούτε με Νίκη Βόλου. Ανεβαίνει ο Βόλος σίγουρα, το εξασφάλισε και μαθηματικά. Η ομάδα του Μπέου γνωστή. Και ο Απόλλων Λάρισας πάει για τον Παράζ. Έτσι όπως φαίνεται. Παλεύει ο Πλατανιάς βέβαια, θα δούμε. Ο Καραϊσκάκης που λένε. Ο Καραϊσκάκης παλεύει με τον Ηρακλή για να μπουν στη δεκάδα. Ναι. Γιατί γίνεται μάχη εκεί. Ο 11ος και το 10ος θα παίξουν του χρόνου στη νέα Football League. Που η νέα Football League θα είναι η γάμα εθνική. Όσοι είναι στη δεκάδα, πέρα από τον πρώτο που θα ανέβει και το δεύτερο που θα παίξει μπαράζ, οι υπόλοιποι που θα είναι μέχρι τον 10ο θα πάνε με βάση την αναδιάρθρωση στη Super League 2, τη νέα κατηγορία που θα υπάρχει. Θα είναι η δεύτερη κατηγορία. 11ος το 10ος θα πάνε στη νέα Football League που θα είναι η γάμα εθνική. Οπότε ο Ηρακλής παλεύει με τον Καραϊσκάκη για να δούμε. Αν θα καταφέρει να σωθεί ουσιαστικά. Γιατί ο Ηρακλής θα χάσει κατηγορία. Άρα αν δεν τα καταφέρει, αν βγει 10ο. Αν είναι τώρα τελείωνε το πρωτάθλημα, ο Όφη παίζει μπαράζ με ποιον. Με τον δεύτερο τη Φουτμπολίκ. Που θα δηλαδή, είναι λογικά ο Απόλλων Λάρισας. Ή ο Πλατανιάς έχει ελπίδες. Επέστρεψε, ο οποίος κέρδισε τον Πλατανιά. Στο ντέρμπι το Απόλλων Λάρισας. Ναι. Άρα έχει μεγάλο πλεονέκτημα πλέον ο Απόλλων Λάρισας. Έτσι πώς έγινε γενικά η όλη. Χθες ήταν το παιχνίδι αυτό. Έτσι πώς έγινε τελικά η αναδιάρθρωση. Εδώ μεταξύ δεν έχει ψηφιστεί. Δηλαδή δεν είναι. Το λέμε Βουλή. Δεν έχει περάσει. Εντάξει, θα περάσει. Κατά 90% Αντώνη. Αν είναι εκεί όπως που πέφτανε κάποιοι συγκεκριμένοι από την Football League,
ουσιαστικά πέφτουν περισσότεροι. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη τον Ηρακλή να βρει 4 βαθμούς ναι. στα επόμενα 2 παιχνίδια. Που το ένα είναι με καλή ομάδα, αλλά πρακτικά αδιάφορο έτσι. Την ομάδα του Βόλου. Την οποία την κέρδισε και μέσα στο Βόλο. Την κέρδισε και μέσα στο Βόλο ο Ηρακλής. Ακριβώς. Αλλά μετά το παιχνίδι είναι φωτιά. Για την, να πούμε για την πολύ κακή εικόνα της ΑΕΚ. Έχω εικόνα που είχαμε, μάτια, και, είχαμε και γιούχες. Έχω την εντύπωση αυτό, ενώ μου κάνει εντύπωση για την ΑΕΚ ο τρόπος τον οποίο προσπαθεί ο Μανώλο Χιμένεθ, αλλά μέχρι στιγμής δεν του βγαίνει στο βαθμό που θα ήθελε. Το 3-5-2. Και φαίνεται ότι το ψάχνει. Σαν να έχει πει ότι ξέρεις τι, δεν ξέρω ακόμα με ποιους παίκτες θα παίξω 3-5-2, αλλά στο τελευταίο μου παιχνίδι, που λογικά θα είναι ο τελικός του κυπέλου, που θέλω να κλείσω τη χρονιά με την καλύτερη δυνατή ανάμνηση, με αυτό θα πάω. Και ψάχνεται. Βάζει δεύτερη φορά τον Μπακασέτα αριστερό μπακάφ. Το Μπακασέτα έβαλε. Το Μπακασέτα δεν έπαιξε, δεν σας έχει. Δεν ξέρω γιατί δεν είδα ακριβώς είδα στιγμιότυπα από το παιχνίδι, αλλά αν έχει κάνει τέτοιο πράγμα. Δεύτερη φορά και είχε παίξει και στον Ατρόμητο. Που δεν έχει ταχύτητα καθόλου. Και στον Ατρόμητο. Και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, εκεί που ο Αλμπάνης το έσωσε την παρτίδα. Ένα δευτερόλεπτο. Θα το δω αυτό. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Ναι. Γιατί το θυμάμαι στη μετάδοση που το συζητούσε ο συνάδελφος που περιέγραφε το παιχνίδι. Και την ίδια αντίδραση που είχες, Άσο, ναι, την είχα κι εγώ. Γι' αυτό. Τώρα πέρασα και τα στιγμές με τα γκολ του Άρη, τώρα τα είδα. Ωραίο γκολ έβαλε ο Γιουνές. Που του έδωσε την νίκη στο τέλος. Είναι γκολ Γιουνές. Ναι. Είναι γκολ Γιουνές, μισή φάση μέσα. Όντως, ναι. Αυτό είναι ο Γιουνές. Γιατί και το λέω αυτό διότι πέρα από τη χρονιά που έχει κάνει στον Άρη, με αυτόν τον τρόπο εντός εικόν έβγαλε το ψωμί του στην Ξανθή. Με αυτόν τον τρόπο έφτασε κάποια στιγμή το όνομά του να συζητιέται ακόμα και για τον ΠΑΟΚ. Διότι. Τη χρονιά που είχε βγει πρώτο σκόρ στη Super League, έτσι. Ακριβώς. Διότι ο ΠΑΟΚ έψαχνε, είχε τα θέματα του και έψαχνε έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή να είναι. Τον Κλωναρίδη έβαλε και. Α, Κλωναρίδη. Okay. Και έπαιξε ο Μπακάκης από εκεί. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο, να μπέρδεψα τον Κλωναρίδη με τον Μπακασέτα. Ο Κλωναρίδης. 3-5-2 πράγματι. Την ίδια πορεία έχει πάντως και με τον Κλωναρίδη. Η ΑΕΚ. Πλάι έχει ταχύτητα, λε. Το άκουσμα τη λέξη Κλωναρίδη. Όχι το Κλωναρίδη που είπα. Η ΑΕΚ μέχρι τον τελικό. Έχει τον ημιτελικό με τη Λαμία. Που, λογικά θα πάρει την πρόκληση. Δεν νομίζω να έχουμε καμιά μεγάλη έκπληξη εκεί. Για αυτό το παιχνίδι προετοιμάζεται εξάλλου. Και μετά τελευταία αγωνιστική παίζει πριν τον τελικό. Με την εικόνα που είχε τώρα εχθέ. Λε να έχουμε κανένα θαύμα. Και με τη Λαμία να ξέρει ότι είναι μια ομάδα με πολύ ενέργεια στο παιχνίδι τη. Δεν ξέρει. Άμα μπει ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, μετά άλλο αλλάζουν. Γιατί θέλει ένα γκολ και πιστεύω ότι. Θα βρει και ένα γκολ η ΑΕΚ, πιστεύω. Στο σενάριο ότι θα περάσει τη Λαμία, πού παίζει πριν τον τελικό, εάν προκριθεί φυσικά. Στη Λιβαδιά, ΑΕΚ Λιβαδιακός. Μάλιστα. Και ο ΠΑΟΚ πάει στα Γιάννενα που θα είναι. Θα πάει στα Γιάννενα, θα παίξουν εδώ, έχει βγει από τα Γιάννενα. Στα Γιάννενα. Τώρα τα Γιάννενα θέλουν μόνο νίκη να σου δουν να παίξει το καθαρό. Όσον αφορά το θέμα του Ηρακλή, να βάλουμε στο τραπέζι ότι στον Ηρακλή, ο Ηρακλή δεν έχει τι ισοβαθμίε. Οπότε. Ούτε με καρασιά, κάτι, ούτε με ότι, κάτι που σημαίνει ότι. Μάλλον δεν του φτάνουν 4 βαθμοί και μπορεί να μην του φτάσουν και οι 6. Οι 2 νίκες. Ναι. Πάει και αυτό το ενδεχόμενο, ναι. Γιατί. Είναι σε εξέλιξη. Το συγκεκριμένο θέμα δεν το γνώριζα ακριβώς, αλλά. Όπως με πληροφορούν από το κοντρόλ, όπως λέγανε. Σε εκπομπές όταν βλέπαμε μια από 20 χρόνια και λέγαμε πω το κοντρόλ θα είναι κανένα ρούμε εκεί που θα μιλάνε 10 άτομα. Το συμβούλιο των σοφών. Ναι, ότι δεν υπάρχει αυτό το. Αυτή η εντός εικόν πολυτέλεια, μπορώ να το πω έτσι, για τον Ηρακλή. Να επιστρέφουμε σε αυτό το κομμάτι και με αυτό κλείνουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Δίνουμε τη σκυτάλη. Δεν έχουμε πέναλτι. Μπορεί να έχουμε πέναλτι στο παιχνίδι, αλλά πέναλτι δεν έχουμε. Έχουμε τη μετάδοση του αγώνα του Ηρακλή με τον νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλος για την πρώτη-τελευταία αγωνιστική της Football League. Από εμάς, καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο το μεσημέρι στις 2.